Θα ήθελα να σας ρωτήσω αρχικά αν έχει αλλάξει κάτι αναφορικά με τους αριθμούς. Όχι, όχι. Οι αριθμοί είναι αυτοί που είπατε. Να προσθέσουμε μόνο ότι υπάρχουν και κάποιοι συνδημότες μας οι οποίοι έχουν απευθυνθεί σε ιδιωτικά ιατρία. Είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε ούτε τον ακριβή αριθμό των αποτελεσμάτων, είναι θετικά ή αρνητικά, ούτε μπορούμε να κάνουμε κάποια εκτίμηση. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, όπως ξέρετε, να ανακοινώνουμε και να συμφωνούμε με αυτά που ανακοινώνει ο ΕΔΙ, ο οποίος είναι καθήμενο αρμόδιος φορέας. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει και επανέλεγχος, σωστά κύριε Ζερβάκη, με την έννοια ότι περιμένετε τα αποτελέσματα για 4 νοσούντες, έτσι, οι οποίοι προχώρησαν σε μοριακό τεστ. 4 εκ των οποίων προχωρούσαν οι υγειονομικές υπηρεσίες σε μοριακό τεστ. Δεν ξέρω τους ακριβείς λόγους. Θα έχουμε το αποτέλεσμα αύριο. Να πούμε ότι και αύριο, παρόλο το ότι είναι πολύ μεγάλη γιορτή, το συνεργείο του ΕΟΔΗ θα υπερβάλλει αυτούς και θα έρθουν στο σημείο πάλι του Παλεκάστρου για να συνεχίσουν τα τεστ. Έχουν προγραμματιστεί να γίνουν αύριο άλλα 200. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, όσο πιο γρήγορα μπορέσουμε να έχουμε μια σαφή εικόνα του τι συμβαίνει επιδημιολογικά στη συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι. Πρέπει να γίνει μια χαρτογράφηση του πληθυσμού. Επιτρέψτε μου να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχάς, οι 13 άνθρωποι αυτοί έχουν τεθεί σε καραντίνα. Ασφαλώς. Έχουν τεθεί σε καραντίνα. Έχουν δοθεί οδηγίες. Ναι. Διότι υπήρχε και γιατρός του ΕΟΔΗ σήμερα, του ΚΟΜΗ, η προϊσταμένη του ΚΟΜΗ, κυρία Καρπούζη, η οποία έδωσε σαφείς οδηγίες. Όπως είπαμε και εμείς στους συνδημότες μας, ότι αν μη τι άλλο είναι πολύ κρίσιμη κατάσταση. Πρέπει να δείξουν την απαραίτητη σοβαρότητα και υπευθυνότητα για να μην έχουμε προεκτάσεις οι οποίες καταλαβαίνετε ότι θα είναι δύσκολο διαχειρίσιμες. Εντοπίστηκε κάτι ιδιαίτερο, κύριε Ζερβάκη, στην ιχνηλάτηση, γνωρίζετε? Όχι. Απλώς να πούμε ότι τα περισσότερα θετικά δείγματα είναι στον οικογενειακό περίγυρο ή τον απόλυτα συγγενικό των νοσούντων αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν καταγγελίες οι οποίες λένε το εξής, ότι στη λίστα της ιχνηλάτησης δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμη και συγγενείς πρώτου βαθμού, οι οποίοι ήρθαν επανειλημμένως σε επαφή αυτές τις ημέρες με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Είστε σε θέση να επιβεβαιώσετε κάτι τέτοιο? Όχι, όχι. Μάλιστα μπορώ να σας πω ότι ενώ υπήρξε μια αρχική λίστα στη διαδικασία της ιχνηλάτησης των μοριακών τεστ, παρόλα αυτά με παρέμβαση και του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας και του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, θεωρήθηκε ότι έπρεπε να γίνουν με προτεραιότητα τα τεστ σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι άμεσοι συγγενείς, ούτως ώστε να έχω μια εικόνα. Τώρα, το αν ξέφυγε κάποιο περιστατικό, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, αλλά φαντάζομαι αυτή την ενημέρωση έχω. Αυτό σας αποτυπώνω και ανακοινώνω και σε εσάς. Και αύριο θα γίνουν τα τεστ σε ομάδες οι οποίες ήταν έτσι σε δεύτερη φάση αμεσότητας με την νοσούντας. Αληθεύει επίσης, κύριε Ζερβάκη, το γεγονός ότι κάποια από τα άτομα του περιβάλλοντος του πρώτου κρούσματος εμφάνισαν συμπτώματα χωρίς όμως αυτό να τους κινητοποιήσει, να τους θορυβήσει? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το να στοχοποιούμε τώρα ποιος ήταν το πρώτο κρούσμα ή το δεύτερο, θεωρώ ότι δεν είναι και δόκιμο. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο σκοπό. Πάντως. Όχι. Δεν το λέω για αυτόν τον λόγο εγώ. Εγώ θέλω να πω ότι σε μια περιοχή, η οποία ξέρετε είναι κλειστή κοινωνία και στην οποία είχαμε κρούσματα τόσα πολλά σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, θεωρώ ότι δεν σημαίνει ότι αυτός που πήγε πρώτος στο νοσοκομείο είναι και αυτός από τον οποίο ξεκίνησε. Σαφέστατα. Απλώς καλό είναι να διευκρινίζουμε και κάποια πράγματα από τη στιγμή που υπάρχουν και κάποιες καταγγελίες οι οποίες γίνονται δημόσια, έτσι. Καμία πρόθεση να στοχοποιήσουμε κανέναν, προς Θεού. Λοιπόν, Έλλη, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Ζερβάκη πριν πάμε και παρακάτω. Εάν σήμερα έγινε κάποια προσπάθεια να υπάρξει έλεγχος πέρα από το στενό περιβάλλον του συγκεκριμένου ατόμου σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, εάν προσέρχεται ο κάθε πολίτης ο οποίος θέλει να υποβληθεί στο τεστ, αν υπάρχει κάποιο έτσι πλάνο ελεγχθούν. Η αλήθεια είναι ότι, όπως σας είπα, επειδή έχει θορυβηθεί η τοπική κοινωνία, ο κόσμος προσήλθε αυθόρμητα για να κάνει το τεστ. Γι' αυτό σας είπα και αύριο θα έρθει το κλιμάκιο, θα κάνουν άλλα 200 τεστ. Που σημαίνει ότι σχεδόν ο μισός πληθυσμός της συγκεκριμένης περιοχής θα υποβληθεί σε τεστ. Που εκτιμώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο δείγμα για να υπάρχει μια εικόνα σαφής. Η εκτίμησή μου είναι ότι αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, επειδή είχε ενημερωθεί και η πολιτική προστασία απάνω, είναι πολύ πιθανόν η συγκεκριμένη περιοχή να τεθεί σε καραντίνα.
Υπάρχουν, κύριε Ζερβάκη, συγγνώμη Έλλη, κάποια κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των 13 αυτών ανθρώπων, δηλαδή είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, έχουν υποκείμενα νοσήματα, είναι νεαρότερης ηλικίας ενδεχομένως, γνωρίζετε. Και ποια είναι η συμπτωματολογία, η κατάστασή τους, η κλινική. Η κατάσταση κλινική είναι μάλλον καλή, από την ενημέρωση που έχω από το νοσοκομείο, τουλάχιστον για τους 4 που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Σιτίας. Οι υπόλοιποι εμφανίζουν πολύ ήπια συμπτώματα. Κάποιοι είναι και ασυμπτωματικοί από αυτούς. Εκτιμώ ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει τουλάχιστον πρόβλημα με την υγεία τους και ελπίζομαι να μην υπάρξει βέβαια. Το ευχόμαστε όλοι, διότι είναι κάτι το οποίο δεν θέλει κανείς μας. Έχετε, κύριε Ζερβάκη, κάποια επιπλέον ενημέρωση αναφορικά με το ενδεχόμενο το Παλέκαστρο να οδηγηθεί σε τοπικό lockdown? Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι η κοινή λογική αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που έχουμε αυξημένα κρούσματα σε μια πολύ μικρή κοινωνία, με μια διάχυση τέτοια μεγάλη στον πληθυσμό, με μια αυξητική τάση, είναι πολύ πιθανόν, παρόλο που δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι αυτοί που θα το κρίνουμε όπως καταλαβαίνετε, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιθανόν η πολιτική προστασία να οδηγηθεί σε αυτήν την όλο. Άρα λογικά αύριο οι εκκλησίες δεν θα ανοίξουν στο Παλέκαστρο, εκκλησίες και ναοί? Η ενημέρωση που έχω με το Σεβασμιότατο είναι ότι έχει δώσει ήδη εντολή στον τοπικό εφημέριο να μην ανοίξει την εκκλησία για αύριο. Και με τα σχολεία ενδεχομένως πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάποιο θέμα? Και με τα σχολεία θα δώσουμε εντολή εμείς από το Δήμο. Τη Δευτέρα τα σχολεία τα τοπικά να μην ανοίξουν. Τουλάχιστον την περιοχή του Παλκάστρου. Μέχρι όσο κρίνουμε απαραίτητο. Μέχρι όσο πάρουμε οδηγίες από τον ΕΟΔΗ και από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι η περιοχή είναι ασφαλής. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα φανταζόμαστε ότι θα συνεχιστούν και οι έλεγχοι με τα rapid test. Θα γίνουν ενδεχομένως και στη Σιτία? Ασφαλώς βέβαια θα γίνουν στη Σιτία, διότι μέχρι τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει διάχυση του φαινομένου, ας πούμε, σε περιοχές άλλες εκτός του συγκεκριμένου χωριού. Πρόθεσή μας είναι να κρατήσουμε το φαινόμενο στη συγκεκριμένη περιοχή. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως, όπως ξέρετε, να κάνουμε κάποια rapid test, τουλάχιστον στους εκπαιδευτικούς εδώ στην περιοχή της Σιτίας, στα σχολεία που θα ανοίξουν, σε κάποιες άλλες ομάδες οι οποίες ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τους κατοίκους της περιοχής, θα το κρίνει ο ίδιος αυτό το πράγμα. Πάντως, να τους ευχαριστήσουμε και δημόσια, διότι όπως σας είπα, με μεγάλη προθυμία και παρόλο που αύριο είναι μεγάλη γιορτή, εντούτοις οι άνθρωποι προθυμοποιήθηκαν να πούνε ότι θα ξεκινήσουν διαδικασίες για επιπλέον τεστ, όπως σας είπα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ζερβάκη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή δύναμη, να σας ευχηθούμε. Μάλιστα.